Πριν περάσουμε στα του νομοσχεδίου, στα της σύμβασης, επιτρέψτε μου για ένα λεπτό μια αναφορά από το κόμμα μας σε ό,τι αφορά τους αγρότες και τους εργαζόμενους που αυτό το διάστημα βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Ναι, κάτι ξέρετε και αναφέρετε προηγουμένως. Έτσι λοιπόν στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους αγωνιζόμενους βιοπαλαιστές αγρότες που βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα και τα μπλόκα, διεκδικώντας την ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων που αφορούν την επιβίωσή τους ενάντια στο ξεκλήρισμα που τους οδηγεί η αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου. Στεκόμαστε δίπλα και κοντά στους απεργούς εργαζόμενους της Κόσκο, οι οποίοι διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, επαναπρόσληψη των συμβασιούχων, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Και συγχρόνως θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και λέμε στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ πως το ΚΚΕ είναι κοντά τους στον αποφασιστικό και σκληρό αγώνα που δίνουν ενάντια στους εγκληματικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης όπως και όλων των άλλων κυβερνήσεων ενάντια στο ξεπούλημα της επιχείρησης και της απολύσης. Όλοι τους εργαζόμενοι, αγρότες, έχουν την καθολική αλληλεγγύη και συμπαράσταση εργαζομένων, σωματείων, φορέων, όλων των λαϊκών στρωμάτων που αυτές τις μέρες ξεδιπλώνεται. Γιατί τα αιτήματά τους είναι δίκαια και πρέπει να νικήσουν. Είμαστε λοιπόν δίπλα τους, στο πλευρό τους, στον αγώνα που δίνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύμβαση για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η συγκεκριμένη σύμβαση αποτελεί εξειδίκευση των όσων προέβλεπε η αρχική σύμβαση για το σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό του συγκεκριμένου νοσοκομείου, ίδια με νόμο του 2018 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στην αρχική σύμβαση, αλλά και στις άλλες επιμέρους που κατά διαστήματα έρχονται, είχαμε αναδείξει ως κόμμα πως ως κόμμα δεν είμαστε αντίθετοι σε μέτρα που βελτιώνουν τις συνθήκες περίθαλψης της παροχής του λαού στην κατεύθυνση της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Επισημάναμε και επισημαίνουμε ξανά πως τέτοια μέτρα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του κράτους, να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό, με εξασφάλιση της τελέχωσης, με μόνιμο προσωπικό πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης, σύγχρονο ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό και όλα αυτά να αποτελούν μέρος του πανελλαδικά αναπτυγμένου δημόσιου συστήματος υγείας, προκειμένου να παρέχονται έγκαιρα, με ασφάλεια και απολύτως δωρεάν όλες οι προληπτικές, διαγνωστικές, θεραπευτικές πράξεις σε όσους έχουν ανάγκη χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Συνεπώς, η ανάπτυξη και η απολύτως και καθολική αξιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας από το λαό δεν μπορεί να εξαρτώνται από τη φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό και την ατομική διάθεση προσφοράς. Διότι αποτελούν λαϊκό δικαίωμα και ευθύνη του κράτους που απορρέουν από το χαρακτήρα που πρέπει να έχουν αυτές οι υπηρεσίες και επιπλέον από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα είναι αυτοί που παράγουν τον πλούτο και στη χώρα μας. Έτσι, οι όποιες τυχόν προσφορές μόνο επικουρικά και συμπληρωματικά θα μπορούσαν να αξιοποιούνται. Γιατί αυτό που παράγουν οι εργαζόμενοι και πολύ περισσότερο όσα εμποδίζονται να παράξουν λόγω της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας φτάνουν και περισσεύουν για την ανάπτυξη ενός δημόσιου, σύγχρονου, καθολικού και δωρεάν συστήματος υγείας σε όλες του τις βαθμίδες. Άλλωστε, τα χρήματα που διαθέτει το Ίδρυμα στην ουσία αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος των κερδών που προκύπτουν από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων, από τον απλήρωτο χρόνο εργασίας τους που δημιουργεί τα κέρδη. Μάλιστα, στην περίπτωση που σήμερα συζητάμε, αφορά ένα κοινοφελές ίδρυμα που έχει την έδρα του στις Βερμούδες, που εκτός από τόπο διακοπών των χλιδάτων, είναι και τόπος φοροδιαφυγής για τα κέρδη. Και σε βάρος των εργαζομένων, του εργαζόμενου λαού και στην Ελλάδα, αλλά και αλλού όπου δραστηριοποιούνται. Συγχρόνως, αυτές οι συμφωνίες αξιοποιούνται από όλες τις κυβερνήσεις και για βαθύτερη ιδεολογική επίδραση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Επιδιώκουν αξιοποιώντας τα σοβαρά όντως προβλήματα των λαϊκών οικογενειών να εξοραίσουν το ίδιο το σύστημα, τον καπιταλισμό, για δίθεν ανθρώπινο πρόσωπο του συστήματος της εκμετάλλευσης, παράλληλα να συμφιλειωθεί ο λαός μας με την αντίληψη ότι όσο περισσεύει
Όσο περισσότερο πάει καλά η κερδοφορία των επιχειρηματιών, μπορεί να περισσεύει και κανένα ψίχουλο. Αλλά και να εθίζονται οι εργαζόμενοι με την αντίληψη των κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών, όχι ως δικαίωμα, αλλά ως φιλανθρωπία. Γιατί αν κάτι επιβεβαιώθηκε και επιβεβαιώνεται καθημερινά από την ίδια την πραγματικότητα, και εδώ υπάρχει μεγάλη πείρα πλέον, είναι πως και στην περίοδο των αυξημένων ρυθμών ανάπτυξης, το κράτος και το κεφάλαιο, με όλες τις κυβερνήσεις που υποχρηματοδοτούσαν το σύστημα υγείας, δεν ανέπτυσαν τις αναγκαίες υποδομές. Έπαιρναν μέτρα περικοπών των δημόσιων παροχών, οι ασθενείς πλήρωναν και πληρώνουν πολλά περισσότερα, και όλα αυτά σήμερα επιταχύνονται και πολλαπλασιάζονται. Και αυτό συμβαίνει διότι η ανάπτυξη με ατμομηχανή τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι σε πλήρη αντίθεση με τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες. Έτσι το κράτος ποτέ δεν έχει λεφτά για τις ανάγκες του λαού, των λαϊκών στρωμάτων, ούτε στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ούτε στη φάση της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Και αυτό συμβαίνει διότι αποτελεί πολιτική επιλογή όλων των κυβερνήσεων η παντός είδους στήριξη των μεγαλοεπιχειρηματιών μέσω φοροαπαλλαγών, φοροελαφρύνσεων, πακτολό χρημάτων, ζεστό χρήμα και άλλα για την εξασφάλιση υψηλής κερδοφορίας τους. Αυτή είναι η αιτία που για δεκαετίες, για παράδειγμα τώρα, για δεκαετίες η Θεσσαλονίκη είναι χωρίς παιδιατρικό νοσοκομείο. Αντίστοιχα, τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας που φτιάχτηκαν όλο και πιο πολύ ενισχύουν τα επιχειρηματικά και εμπορευματικά τους χαρακτηριστικά, όπως και όσα φτιαχτούν, όπως το παιδιατρικό στη Θεσσαλονίκη, στην Κομωτινή, ή αυτά που λειτουργούν σε αυτό το καθεστώς, όπως στη Σαντορίνη κλπ. Αυτή είναι η αιτία που ολόκληρη, για παράδειγμα, η Ανατολική Αττική διαθέτει ορισμένα μισολειτουργούντα κέντρα υγείας, αλλά ούτε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Αυτή επίσης είναι η αιτία που οι δημόσιες μονάδες υγείας είναι υποστελεχωμένες και με σταθερά αυξανόμενο τον αριθμό των υγειονομικών που εναλλάσσονται μεταξύ της ανεργίας και της φθηνής προσωρινής εργασίας. Είναι η βασική αιτία που ανεξάρτητα των επιμέρους συνταγών διαχείρισης που ακολούθησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, τα αποτελέσματα όλων των σχεδίων οδηγούν από το κακό στο χειρότερο τους όρους ζωής και υγείας του λαού μας. Γεγονός που αναδείχθηκε σε πολύ πιο οξυμένο βαθμό την περίοδο της πανδημίας, με τα τραγικά αποτελέσματα για το λαό, αφήνοντάς τον σε μεγάλο βαθμό απροστάτευτο, όχι μόνο απέναντι στην πανδημία, αλλά πολύ περισσότερο σε όλες σχεδόν τις άλλες ανάγκες του, σε υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Αυτή είναι η αιτία που δεν γίνονται μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ενώ προωθείται η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα μέσω ΣΔΙΤ, με εργολάβους κτλ. Στις ιατρικές, νοσηλευτικές, εργαστηριακές και υποστηρικτικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων. Ενώ παράλληλα παραμένουν κλειστά νοσοκομεία που κλείσατε και διατηρήσατε όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, όπως και χιλιάδες. Και η κατάργηση χιλιάδων κλινών στα νοσοκομεία, αυτά τα νοσοκομεία, αφού αποτελούσαν κόστος για το κράτος και το κεφάλαιο που αυτό υπηρετεί. Την ίδια ώρα όμως, όλοι αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι και το αστικό κράτος που εσείς υπηρετείτε θεωρούν αιτία πολέμου ακόμα και τη διεκδίκηση μιας στοιχειώδους αύξησης στο μισθό, Κόσκο, Λάρκο και πάει λέγοντας. Ενώ έχει διαμορφώσει από κοινού συνθήκες δουλειάς και ζωής των εργαζομένων ενός αιώνα πίσω. Και έρχονται από την άλλη και εμφανίζονται σαν μεγάλοι ευεργέτες. Και μάλιστα διαγωνίζεστε μεταξύ σας ποιος κατάφερε να συνάψει σύμβαση ή κατάφερε να πείσει τον μονοπωλιακό όμιλο, τον επιχειρηματία, τον ευεργέτη όπως λέτε, να συνδράμει στον τομέα της υγείας και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν εμφανίζονται οι μεγάλοι ευεργέτες ότι εμφανίζονται ως μεγάλοι ευεργέτες υπέρ του λαού, διαθέτοντας όμως είτε οι ίδιοι είτε μέσω του κράτους ένα μέρος των κερδών από τη δουλειά των εργαζομένων για να εξασφαλίσουν πολλαπλάσιο κέρδος επιδιώκοντας την ενσωμάτωση του λαού και τη λεγόμενη κοινωνική ειρήνη. Όμως την ίδια στιγμή που συνεχίζεται διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις να πετσοκόβεται τα κονδύλια για τη δημόσια υγεία του λαού στη λογική του κόστους ωφέλους και τον αναγκάζεται να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη ή αν δεν έχει να περιορίζεται σε ένα ανεπαρκές βασικό πακέτο παροχών, δίνεται
4 δισεκατομμύρια ετησίως για τις συνατοικές στρατιωτικές δαπάνες και επιπλέον αρκετά δισεκατομμύρια για φρεγάτες και αεροπλάνα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υπερελιστικοί ανταγωνισμοί και σχεδιασμοί για συμμετοχή στο πλιάτσικο των μονοπωλίων όπου γης. Για τη λαϊκή υγεία όμως δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ. Έτσι, η σημερινή σύμβαση που έρχεται να εξειδικεύσει τα ζητήματα του Παιδιατρικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη όχι μόνο επιβεβαιώνει τις επιφυλάξεις που είχαμε διατυπώσει το 2018 στην αρχική, δηλαδή συνολική σύμβαση για την απόκτηση ισοβίωση από το Ίδρυμα του Δικαιώματος Ελέγχου όλων των βασικών πλευρών της λειτουργίας των έργων με πρόβλεψη ποινών ακόμα και με επιστροφή ποσών που διέθεσε, το γεγονός πως σύμφωνα με τη σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο αδυναμίες του δημοσίου, που δεν ήταν καθόλου απίθανο, είχαμε τονίσει με την εμπειρία που υπάρχει, να χρηματοδοτήσει και να στελεχώσει επαρκώς στα νοσοκομεία, ότι αυτό ακριβώς η αδυναμία αυτή μπορεί να αποτελέσει αφορμή είτε για επιστροφή χρημάτων ή αν το δημόσιο δεν έχει τη δυνατότητα επιστροφής δηλαδή των χρημάτων, να βρεθεί η λύση παραχώρηση του νοσοκομείου στους ιδιώτες, εφόσον είναι ή μπορεί να γίνει κερδοφόρο. Ταυτόχρονα η κριτική μας αφορούσε στο γεγονός ότι με τους όρους της σύμβασης το Ίδρυμα αποκτά με έμεσο τρόπο δικαίωμα ελέγχου και παρέμβαση στους τομείς που αφορούν τη δωρεά. Όχι μόνο λοιπόν δεν επιβεβαιώνει τις επιφυλάξεις μας, αλλά αυτά που προβλέπονται για το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο έχουν σαφή προσανατολισμό στην ενίσχυση του εμπορευματικού και επιχειρηματικού του χαρακτήρα. Επιβεβαιώνεται πως οι γενικές αναφορές της αρχικής σύμβασης περί αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο παιδικό πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ επέτρεψε σήμερα να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση ίδρυσης ενός νοσοκομείου επιχείρησης στο πλαίσιο του δημοσίου. Και πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε κρίσιμο ζήτημα που καθορίζει φυσικά και την ψήφο μας, όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο. Το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δεσμεύεται από τη σύμβαση να είναι και να λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή, κανονικά ως επιχείρηση του δημοσίου, όπως και το Παπαγεώργιο ή το νοσοκομείο της Σαντορίνης. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που δεν υπάρχει, δεν γίνεται αναφορά στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά αναφορά για τη σύμβαση του έργου γενικότερα στον ελληνικό τομέα υγείας. Το ζήτημα όμως δεν είναι ότι πράγματι μπορεί να αναπτυχθεί ως σύγχρονο νοσοκομείο σε υποδομές, εξοπλισμό και παροχές. Αλλά οι όροι παροχής και η δυνατότητα αξιοποίησης τους από το λαό, αφού ως επιχειρηματική μονάδα θα εξαρτάται ακόμα πιο πολύ από τις έμεσες ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και τις άμεσες πληρωμές από το λαό. Το γεγονός, όπως προβλέπετε, το ότι μετά την παράδοση του νοσοκομείου η πλήρης κατοχή, νομή, δικαιώματα κλπ. Θα ανήκουν στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όχι στο Υπουργείο, δείχνει την ενίσχυση της αυτοτελούς δράσης του νοσοκομείου σύμφωνα με τους κανόνες της επιχειρηματικής δράσης που χαρακτηρίζει ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Στις προβλέψεις της σύμβασης υπάρχουν τα κριτήρια της επιχειρηματικής δράσης, όπως η οικονομική αποδοτικότερη λειτουργία του, η εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, οι οποίες αφορούν σε ό,τι έχει σχέση με την προσαρμογή στους κανόνες της αγοράς, αλλά και η ύπαρξη του CEO, του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος διεθνώς στο καπιταλιστικό σύστημα, αποτελεί το διοικητικό στέλεχος μιας επιχείρησης, συνήθως ιδιωτικού δικαίου. Το ότι προβλέπεται η μεταφορά με την κατάσταση κλινικών, μονάδων και τμήματων από τα άλλα νοσοκομεία στο νέο νοσοκομείο σημαίνει ότι αυτές οι υποδομές, οι μονάδες που υπήρχαν σε δημόσια νοσοκομεία και λειτουργούσαν ως τέτοιες, αυτόματα μετατρέπονται σε υποδομές του νοσοκομείου επιχείρηση με την αντίστοιχη λειτουργία. Ακόμα και οι πατέντες για τα έγγραφα που συνοδεύουν το έργο ως προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου το δημόσιο δεν θα μπορεί να τα αξιοποιήσει για κάποια άλλη μονάδα δημόσια ή ιδιωτική, παρά μόνο για τις ανάγκες του νέου παιδιατρικού νοσοκομείου, αποτελεί πρόβλεψη για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου νοσοκομείου έναντι όλων των άλλων. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου σε αιτήσια και σε έκτακτη περίπτωση, που θα το κρίνει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά του νοσοκομείου, τη λειτουργία του, τη συντήρησή του και άλλα, με παροχή προς αυτό, το Ίδρυμα δηλαδή, όλων των εγγράφων και το δικαίωμα του ελέγχου τους. Είναι φανερό λοιπόν
πως δεν πρόκειται απλά για μια δωρεά που κατά διαστήματα γίνεται από τους καπιταλιστές ή στείνουν τα διάφορα κοινοφιλή ιδρύματα, αλλά πρόκειται, λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε, αλλά πρόκειται για ένα ευρύτερο σχέδιο που με προβολή, επίκληση των υπαρκτών λαϊκών αναγκών προωθεί το σύστημα των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων στον τομέα της υγείας και με κατεύθυνση την παραπέρα εμπορευματοποίηση των παροχών υγείας και της ενίσχυσης των επιχειρηματικών κριτηρίων στη λειτουργία των μονάδων υγείας. Να λοιπόν πως οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι ευεργέτες όπως τους λέτε, οι οποίοι στηρίζονται με παντός είδους προνόμια και κίνητρα από το αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις που το υπηρετούν και που είναι η αιτία της ουσιαστικής επιδείνωσης των λαϊκών αναγκών στην υγεία και της υποβάθμισης ακόμα παραπέρα της δημόσιας υγείας, κάνουν προσφορές που όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά το επιδεινώνουν περαιτέρω. Εμείς λέμε ένα μεγάλο ναι λοιπόν, ένα μεγάλο ναι στο παιδιατρικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, εταγμένο όμως στο δημόσιο με πλήρη στελέχωση, με το αναγκαίο προσωπικό όλων των βαθμίδων, όλων των κατηγοριών και εξοπλισμό με 100, και αντίστοιχα εξοπλισμό με 100% χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και με απολύτως δωρεάν όλες τις παροχές προς όλους. Κάντε το. Όπως τα ίδια λέγαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ, που όψιμα τώρα έρχεστε και λέτε για το νοσοκομείο Σαντορίνης, όταν λέγαμε εμείς να το εντάξετε στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτά όλα λοιπόν όχι μόνο δεν υπάρχουν, αλλά με τη σύμβαση αυτή και τις προβλέψεις της επιδεινώνεται για τις λαϊκές οικογένειες η ήδη άσχημη κατάσταση για την περίθαλψη των παιδιών της. Να γιατί λοιπόν απέναντι στα ανταλλάγματα των καπιταλιστών και του επιχειρούμενου καθαγιασμού της αντιλαϊκής πολιτικής ως πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης, κυβέρνησης αλλά και των άλλων αστικών κομμάτων, οι εργαζόμενοι οφείλουν και χρειάζεται να δυναμώσουν την πάλη τους, την αντίστασή τους στα αντιλαϊκά μέτρα. Να οργανώσουν την αντεπίθεσή τους που θα αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς με δυνατό ΚΚΕ για ριζικές αλλαγές, για έναν δρόμο ανάπτυξης όπου τα μέσα παραγωγής είναι κοινωνική ιδιοκτησία με κεντρικό σχεδιασμό, εργατικό έλεγχο και πραγματική αλληλεγγύη. Σε αυτό το δρόμο ανάπτυξης μπορούν να ικανοποιηθούν το σύνολο των σύγχρονων και διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών και στην υγεία, την πρόνοια, το φάρμακο. Να εξαλειφθούν η φτώχεια, η ανέχεια και μαζί τους και η φιλανθρωπία. Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε τη δυνατότητα στη δευτερολογία να τοποθετηθούμε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ.